Και εσύ είπες θα λιποθυμήσεις, εγώ θα λιποθυμήσω τώρα. Ο Σταμάτης Μαλέλης είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σου Σταμάτη. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Φέη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με καλέσατε. Νιώθω πολύ άνετα που είμαι ανάμεσα σε αγαπημένους μου ανθρώπους. Γιώργο, δεν σε πρόδωσε κανείς, σε πρόδωσε το ταλέντο σου. Εντάξει, απλώς πάντοτε υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ανοίγει την πόρτα. Δεν ήρθε τώρα να μιλήσουμε για μένα τώρα. Ήρθε τώρα να μιλήσουμε για σένα. Λοιπόν, εχθές και να ξεκινήσουμε τώρα, θα πούμε και για τηλεόραση πολλά πράγματα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το καινούργιο σου βιβλίο, το δεύτερο που γράφεις. Είναι αυτό εδώ, στην σκιά του Μαύρου Ήλιου. Εγώ το διάβασα χθες όλο το απόγευμα, κάθισα και το διάβασα. Είναι ένα μυθιστόρημα. Ναι, ναι. Το οποίο είναι αυτοβιογραφικό, μιλάς για, δηλαδή ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ, γιατί είναι ένα ζευγάρι, ένας άντρας και μια γυναίκα. Είσαι εσύ ο άντρας. Λοιπόν, ο πρωταγωνιστής είμαι εγώ. Ναι. Έτσι. Που είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχω περάσει το λούκι της κατάθλιψης, την έχω αντιμετωπίσει. Είναι η συνέχεια δηλαδή, του προηγούμενου βιβλίου, το Τέρας και εγώ. Mm-hmm. Όπου βγαίνοντας από αυτή τη διαδικασία, γνωρίζω μία κοπέλα και εδώ αρχίζει η μυθοπλασία. Και ουσιαστικά περιγράφω πώς μία επιτυχημένη γυναίκα, που με βάση τα στάτους είναι απολύτως επιτυχημένη, πάσχει από κατάθλιψη, προσπαθεί να το κρύψει. Mm-hmm. Αλλά εγώ που είμαι μαζί της το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και δίνουμε έναν αγώνα μαζί να αντιμετωπίσουμε το Τέρας της κατάθλιψης. Μέσα από διάφορες ανατροπές που υπάρχουν. Δηλαδή, η κοπέλα φεύγει, ξανάρχεται, δεν αντέχει, μερικές φορές δεν αντέχω εγώ. Όλο αυτό όμως πια από ένα σημείο και μετά είναι μυθοπλασία. Όμως που δείχνει το πόσο κοφτερές είναι οι ακτίνες του Μαύρου Ήλιου, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Μιλάμε γυναίκες... για μια γυναίκα απολύτως επιτυχημένη. Πολύ, ναι. Φαινομενικά δεν έχει τίποτα. Επιτυχημένη και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Οι γυναίκες, επειδή το έχεις μελετήσει, επειδή κάνεις και σεμινάρια, έχεις και ένα site. Πώς το λένε το site? Κοντάσου.com. Κοντάσου.com. Ναι, ναι. Και αφορά σε όλους τους ανθρώπους που πιθανόν να έχουν τέτοια προβλήματα. Ναι, ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψη. Και κάνεις και σεμινάρια. Γυρίζεις όλη την Ελλάδα και μιλάς για την κατάθλιψη. Βέβαια, ναι, ναι. Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο βρισκόμαστε. Ναι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχω φέει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου σε αυτό. Επειδή και εγώ ταλαιπωρήθηκα. Φέη μου, όταν όλοι θεωρούσαν ότι ήμουν παντοδύναμος διευθυντής ειδήσεων, εγώ κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και δεν μπορούσα να δω φως. Και μερικές φορές ερχόταν και ο Γιώργος και καθόμασταν πολλές φορές σε ένα υπόγειο που είχα στη Βάρκιζα. Δηλαδή πέρασα πολύ δύσκολα. Δεν ευχαριστήθηκα εγώ μια επιτυχία που είχα στην τηλεόραση. Όταν όλος ο κόσμος νόμιζε ότι είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου να ευχαριστώ πράγματα, εγώ υπέφερα. Λοιπόν τώρα θέλω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει δηλαδή να τους πω. Ναι, ναι, ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, εκτός βέβαια από τη δουλειά μου που είναι η τηλεόραση και από αυτό ζω και μ' αρέσει. Το αφιερώνω στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την κατάθλιψη. Ξέρεις, να τους βοηθήσω. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε σήμερα έχουμε σεμινάριο, ας πούμε, για παράδειγμα. Πού? Θα το κάνουμε.